Ο λόγος για τον οποίο μας καλέσατε εδώ, κύριε Δήμαρχε, ήταν η παρουσίαση των περιουσιακών σας μεταβολών, του πόθεν έσχες. Αυτό θα μας δοθεί γραπτός, θα γίνει συγκεκριμένη παρουσίαση, θα απαντήσετε και στο ερώτημα, προφανώς για το οποίο δόθηκε το κίνητρο της συνέντευξης, το που δεν είναι άλλο από τον λογαριασμό και τι έγιναν τελικά αυτά τα λεφτά για την άμυνα. Ναι, ναι. Θα δοθεί μια ξεκάθαρη απάντηση. Κοιτάξτε, θα ήθελα να σας αναφέρω, και αυτό πρέπει να το έχουν υπόψη τους οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι ευτελούν ένα ιδιαίτερα σοβαρό λειτουργήμα, ότι το πόθεν έσχες των πολιτικών δημοσιεύεται για μένα τουλάχιστον 25 χρόνια τώρα, για την οικογένειά μου και για τους στενούς συγγενείς μου πρώτου βαθμού. Δημοσιεύεται εδώ και 25 περίπου χρόνια. Άρα το να ανασκαλίζουμε, να ασκαλεύουμε όλα αυτά τα πράγματα έχουν άλλη, θα έλεγα, σκοπιμότητα. Σε αυτό το θέμα, επειδή πολλές φορές έχει τεθεί, φίλε Γιάννη, το ερώτημα του πόθεν έσχες και αν αυτό είναι καλά τεκμηριωμένο ή αν και αυτή η λογική της αποτύπωσης του στα χαρτιά γίνεται με σκοπιμότητα ώστε να μην εμφανίζεται η ουσία του προβλήματος. Ακριβώς, γιατί και του κυρίου Τσοχαντζόπουλου να δούμε το πόθεν έσχες θα βγει Λευκή Περιστέρα. Ακριβώς, και έχετε απόλυτο δίκιο. Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής, το οποίο ας λάβετε σοβαρά υπόψη. Ένας δήμαρχος, και αυτό αποτυπώνει το δικό μου πόθεν έσχες, ένας δήμαρχος που διετέλεσε σε αυτή τη θέση 24 σχεδόν χρόνια. Συν τη θητεία του βουλευτού και του υπουργού, που είναι περίπου άλλα 5 χρόνια, δηλαδή συνολικά 30 χρόνια θητείας, με μία σύντροφο που εργάζεται σε τράπεζα, που έχει ένα μισθό επίσης, το μόνο που μπορεί να κάνει, το περισσότερο που μπορεί να κάνει, πολλές φορές είναι και λιγότερα, πολλές φορές οι πολιτικοί ξεπουλάνε και ακίνητα, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι ένα σπίτι 200 τετραγωνικών και μάλιστα με δάνειο, στεγαστικό και σε ακίνητο οικόπεδο κληρονομικό. Τίποτε παραπάνω. Και αυτό μπορεί να το κάνει, φίλε Γιάννη, εάν η ζωή του και η λειτουργία του στην κοινωνία είναι με αρκετά μεγάλη οικονομία. Παραπάνω δεν πρόκειται να κάνει τίποτε. Ψάξτε λοιπόν να βρείτε εάν ο Καΐσερης ή οποιοδήποτε άλλος έχει παραπάνω, αυτό είναι το πόθεν έσχες, δεν έχει παραπάνω και αυτά είναι η πραγματική κατάσταση του Καΐσερη. Και τώρα επισέρχομαι σε λεπτομέρειες, αλλά έχουν γραφτεί. Τα ακίνητα τα οποία αναφέρονται στην καρδίτσα είναι τη συζύγου, κληρονομιά και όλα αυτά, γιατί είναι γραμμένο. Τα 38 ακίνητα που γράφουν. Αν δεν είναι 38, είναι ένας μεγάλος αριθμός. Σας είπα, το μόνο που απέκτησε ο Δήμαρχος Πισκόμ τα 30 τελευταία χρόνια ως Δήμαρχος είναι ένα σπίτι σε κληρονομικό οικόπεδο. Δεν απέκτησε τίποτε άλλο. Αυτό τι σημαίνει, Γιάννη? Σημαίνει ότι τα χωράφια της καρδίτσας είναι κληρονομικά της συζύγους μου, που λύθηκαν πέρυσι και εισέψει του 30.000 ευρώ. Ξεκινήσατε, κύριε Δήμαρχε, περιγράφοντας μια κατάσταση που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία εδώ και αρκετά χρόνια και επιτείνεται βεβαίως λόγω της οικονομικής κρίσης. Θεωρείτε ότι με το να τοποθετείτε το ζήτημα πολιτικά και ηθικά όσον αφορά στο πρόσωπό σας ότι καλύπτεται η τοπική κοινωνία με αυτό ή θα ήθελε κάτι παραπάνω? Ενδεχομένως ένα αντίγραφο της δήλωσης πόθεν έσχες. Σας είπα ότι τα αντίγραφα δημοσιεύουν. Υποχρέωση μας είναι τα δημοσιεύουν. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα, φίλε Γιώργο. Το πρόβλημα είναι η καχυποψία. Το θέμα είναι τι δηλητήριο στάζουμε μέσα σε αυτή την κοινωνία. Και θα έλεγα ότι είναι ειλικρινές, ότι υπάρχουν καχυποψίες και υπάρχουν και προβληματισμοί και υπάρχουν και δεδομένα που μας οδηγούν.
αυτές η σκέψη. Όμως, θα έλεγα άδικο και θα πω ένα απλό παράδειγμα για έναν άνθρωπο τον οποίο εκτιμώ απεριόριστα, τον Γιάννη Πεκιάρη, και τον εκτιμώ γιατί σε στιγμές της ζωής του απέδειξε ότι θέλει να είναι ελεύθερος και όχι δέσμιος και κατανοείται όλοι τι λέω, ο οποίος σε ένα δημοσίευμα δικό του, θα το πω με σεβασμό, πιστεύω ότι θα το θέλει και εκείνος, λέει τα εξής. Στις 17 Δεκάτου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, προκύπτει ότι τουλάχιστον ένας από αυτούς τους λογαριασμούς που διαθέτει ο Καΐσεβλης ανοίχθηκε επίσης το 1996 και κατατέθηκε σε αυτόν ποσό ύψους 100.000 δραχμών προερχόμενο από το ΠΑΣΟΚ. Να το εξηγήσω. Επειδή γίνεται παρανόηση, κύριε Δήμαρχε, αυτό ακριβώς το οποίο μεταφέρω στο, στο άρθρο μου στον σταθμό και στο Ιμετζία, είναι το ρεπορτάζ αυτούσιο τη ζούγκλα, του ζούγκλα.gr, το οποίο δεν απαντήθηκε καθόλου από το Δήμο. Είναι δηλαδή αυτούσιο, copy-paste αν το δείτε, το ρεπορτάζ. Και μου έκανε εντύπωση, επειδή δεν απαντήθηκε, θεωρώ ότι αυτή η μαρτυρία έχει κάποια βάση. Γι' αυτό την επικαλέστηκα κι εγώ. Τώρα, ίσως δεν φαίνονται εισαγωγικά, είναι λάθος δικό μου αυτό, δεν γίνεται ξεκάθαρο, αλλά είναι αυτούσιο, αυτούσιο το ρεπορτάζ του ζούγκλα.gr, το οποίο δημοσιεύτηκε και αναδημοσιεύτηκε πανελλαδικά και δεν πήρε ούτε μία απάντηση γραπτή. Μα ούτε με αυτό προσπαθώ να καλύψω. Όχι. Εξηγώ και εγώ τι αφορά αυτό. Αυτό στην ουσία μεταφέρει σε οργασμό τη φαντασία του και τον οδηγεί σε συνειρμούς του στυλ, γιατί και αυτά υπότε γράφονται, του Τσουκάτου και όλων εκείνων, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν τη θέση τους στα κομματικά γραφεία και είτε διαχειρίστηκαν χρήματα για το κόμμα τους, είτε διαχειρίστηκαν και χρήματα για τον εαυτό του. Προσωπικά, και το λέω με όλη μου την ειλικρίνεια, θα περίμενα από το φίλο τον Γιάννη να πάρει ένα τηλέφωνο και να πει, Δήμαρχε, συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και τέτοια φαινόμενα, με επίσημα γραπτά, έχουμε δεκάδες. Εάν λοιπόν εμείς οι 7, οι 8, οι 15, οι 30, γιατί μην ξεχνάτε ότι παίζετε και εσείς, όπως και εμείς, ρόλο στην εξουσία και ρόλο στην κοινωνία, εάν δεν αποσαφηνίζουμε κάποια πράγματα, εγώ οφείλω να σας πω ότι και αυτό αφορά το σύνολο των πολιτικών και όχι μόνο εμού, οφείλω να σας πω ότι οδηγούμε την κοινωνία σε προβληματισμούς που πολλές φορές την οδηγούν στο να ζητά ανθρωποδυσίες. Είναι άδικο σε μια μικρή κοινωνία στην οποία ζούμε και η οποία είναι δεκάδες τα παραδείγματα, εγώ δεν θέλω να σας αναφέρω. Και δεν μιλάω για τα σχόλια τα οποία μπορεί να είναι ανώνυμα και να γράφονται, δεν με ενδιαφέρει καλά, γιατί το ανώνυμο ο σοβαρός πολίτης δεν το λαμβάνει υπόψη του, δεν τεκμηριώνει τίποτα με βάση αυτό, αλλά τα ενυπόγραφα άρθρα σίγουρα θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Δεν ξέρω αν απήντησα, Γιώργο.